μπάσο από τη στράικα στη χώρα μας και αμέσως είχα συνάντηση με τους Έλληνες υπουργούς για την εφαρμογή των όρων του νέου μνημονίου. Από ό,τι θα μας πούν, είναι πολύ ευγενικοί, δεν έχουν παράλογες απαιτήσεις και ακούν με προσοχή τους όρους που θέτουν οι σκληροί Έλληνες υπουργοί. Για να δούμε. Είμαστε κι οι τρεις εδώ τη λύση για να βρούμε. Μπράβο! Να μην χρεοκοπήσετε, γιατί σας αγαπούμε. Ήρθαμε να ελέγξουμε τα μέτρα που πάρθηκαν, αν τελικά τηρήθηκαν και αν εφαρμοστήκαν. Γιατί εσάς τους Έλληνες σας λείπει η πειθαρχία, πολλά τα παραδείγματα από την ιστορία. Πρέπει να αλλάξετε ζωή, να σεβαρευτείτε. Τέρμα τα όσα η χωρί, να συμμαζευτείτε. Τα χρέη σας είναι πολλά, μεγάλα σαν παλούκια. Τα έξοδα μειώσατε, ξεχάστε τα μπουζούκια. Τέρμα διασκέδαση, τέρμα. Κύριοι της Τρόικας, μην ανησυχείτε. Τα μέτρα εφαρμόθηκαν και θα ευχαριστηθείτε. Τις συντάξεις κόψαμε, μειώσαμε μισθούς, γίναμε χειρότεροι και από τους χιτλερικούς. Το πρώτο το μνημόνιο προκάλεσε ζαλάδες. Το δεύτερο μνημόνιο θα μειώσει τις οχάδες. Όλους θα τους γαμίσουμε, να είμαστε συνεπείς. Μισθωτούς συνταξιούχους θα γίνει της Βουλής. Γιατί φωνάζετε καλέ? Είναι ωραίο τούτο. Είναι χοντρό, είναι μακρύ, μοιάζει πολύ με πούτσο. Γράφει πάρα μνημόνιο. Μ' αρέσει η επιγραφή. Ήρθε από την Ευρώπη. Θα είναι για το Μουνί. Γιατί λοιπόν φωνάζετε κι όλοι το καταργέστε? Πρώτα δοκιμάστε το και ύστερα τα παρνιέστε. Τόσο υπερφυσική κανένας δεν την έχει. Εγώ θα κάνω δοκιμή, σίγουρα θα μ' αρέσει. Σίγουρα! Μου ρίξαν πια! Μου ριχάζει! Μ' αρέσκα το πουτάνα! Ήδη το καλοφάγαμε! Εσύ παλαιορουφιάνα! Απ' το πρώτο το μνημόνιο ο κόλος πονάει ακόμα! Στο δεύτερο χαζί ξανθιά θα φτάσει ως το στόμα. Γιατί εκτός από ξανθιά έχεις και μεγάλα ανοίγματα. Γι' αυτό και θα πληρώσεις εσύ όλα τα ελλείμματα. Έλα. Γορίλας. Θα μου πουν χρωστάω, χρωστάω. Όλα σαν το δίνω, κι άλλα τόσα, κι άλλα τόσα χαρισμένα, εγώ στάω. Όλα τα κομπληρωμένα, κι άλλα τόσα, κι άλλα τόσα χαρισμένα. Άιντε, γράφτε, γράφτε.